με την ενωδική αγωνιστική κίνηση πυροσβεστών. Διαμαρτυρόμαστε σήμερα ενάντια στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται και το οποίο νομοσχέδιο υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο και την υπηρεσία μας στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Την υποβαθμίζει για ποιο λόγο? Γιατί δεν προβλέπει καμία χρηματοδότηση για την ενίσχυση της υπηρεσίας μας, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, για να γίνουν όλα αυτά τα αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα που θα προστατεύσουν τους συμπολίτες μας, το περιβάλλον και τις υποδομές της χώρας. Δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση για να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα σε προσωπικό, σε μέσα, σε εξοπλισμό και σε υποδομές. Από την άλλη, για τους πυροσβέστες καταργεί και τα τελευταία βασικά στοιχειώδη δικαιώματα. Φέρνει ξεσπίτωμα με μεταθέσεις για την πλειοψηφία του προσωπικού. Πολλές οικογένειες συναδέλφων θα τυναχτούν στον αέρα. Οι μεταθέσεις δεν θα βοηθήσουν σε τίποτε ούτε την υπηρεσία μας, ούτε την παροχή της προς το λαό, γιατί θα αδειάζουν κάποιες υπηρεσίες από κάποια σημεία της Ελλάδας για να ενισχυθούν κάποιες άλλες. Αγώνα! 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 Ένα είναι το σίγουρο, ότι σε δύσκολες καταστάσεις θα ξαναζήσουμε πάλι μεγάλες καταστροφές. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να συμβεί αυτό, να ζήσουμε πάλι η πατρίδα μας μεγάλες καταστροφές και με κίνδυνο να θρηνήσουμε και θύματα. Για το προσωπικό, τι άλλο έρχεται? Έρχεται η αξιολόγηση προσωπικού, όχι για να μας αναβαθμίσουν και να μας κάνουν καλύτερους επαγγελματίες, αλλά για να διώξουν κόσμο, να απολύσουν κόσμο και να στείλουν κόσμο στους δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα για όλα αυτά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες έχουν συμβιβαστεί πλήρως. Οι περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πυροσβεστών υπό ΕΥΠΣ, έχει συμβιβαστεί πλήρως με το νομοσχέδιο, συμφωνεί με όλες τις δομές του και προσπαθούν να το μερεμετήσουν. Προτείνουν και οι ίδιοι ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, κατάργηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Αυτή είναι η δυσκολία που αποκτά ο αγώνας μας αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο απέναντι στην κυβέρνηση και στα κόμματα που στηρίζουν αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε να κάνουμε απέναντι και στους συμβιβασμένους συνδικαλιστές, τις πλειοψηφίες αυτές που κάνουν προτάσεις για να βελτιώσουν το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, που βλέπουν θετικές τομές στην πολιτική προστασία, αλλά τις θετικές τομές αυτές δεν τις αναφέρουν. Και είναι συνένοχοι και αυτοί με την κυβέρνηση για το ότι θα επακολουθήσει. Δηλαδή για τις μεγάλες καταστροφές που θα ακολουθήσουν και που θα τις πληρώσει για ακόμα μια φορά ο λαός. Απέναντι σε όλες αυτές τις αντικσότητες, όπως και πριν λίγες μέρες ήμασταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, έτσι και σήμερα είναι εδώ στη Βουλή και θα συνεχίσει τον αγώνα για να μην περάσει κανένα από αυτά τα μέτρα που προβλέπονται μέσα στο νομοσχέδιο. Κόντρα σε όλες αυτές τις αντικσότητες, κόντρα σε όλους τους συμβιβασμένους, συνεχίζουμε.